Καλημέρα. Αν θέλεις να μάθεις τι είναι αυτό που σε κάνει ενώ ξοδεύεις να γίνεις πλουσιότερος, μείνε μέχρι το τέλος του βίντεο. Αν πάλι βλέπεις πρώτη φορά ένα τέτοιο βίντεο, σε παρακαλώ χαμήλωσε λίγο την ένταση του κινητού, γιατί σε λίγο θα φωνάξουμε εμείς και είναι κρίμα να τους ξυπνάμε πρωί-πρωί. Είμαστε έτοιμοι. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Κύπρο, καλημέρα κόσμε, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είμαι ο Θεράπων Φάκας, πρεσβευτής θετικής σκέψης και ενέργειας και είμαι εδώ καθημερινά 6 ώρα το πρωί για να σου δώσω την ενέργεια και την παρακίνηση που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσει την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Είμαστε σε ένα μαγικό μέρος στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, δίπλα στη Βουρβουρού Χαλκιδικής, σε ένα μέρος που λέγεται Λιβάρι, σε ένα εκπληκτικό κόλπο. Καλημέρα από την πανέμορφη Θεσσαλονίκη. Καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς όταν κάνεις ό,τι κάνουν οι άλλοι θα έχεις τα αποτελέσματα που έχουν οι άλλοι. Είμαι ο Θεράπων, Life και Business Coach και όραμά μου είναι να βοηθήσω όσους περισσότερους ανθρώπους μπορώ να βρουν την εσωτερική τους φωνή, το κάλεσμά τους σε αυτή τη ζωή. Και είμαι εδώ στην υπέροχη λίμνη της Βιστονίδας, λιμνοθάλασσα, για να σου μεταφέρω το γεγονός ότι η μαγεία είναι τριγύρω μας. Οπότε βρες έναν τρόπο να εστιάσεις σε αυτήν. Με όλα αυτά που συμβαίνουν τριγύρω μας, ο καθένας από εμάς είτε το θέλει είτε όχι, είτε ακούσια τι εκούσια, θα σε αναγκαστεί κάποια στιγμή να επικεντρώσει. Από την κεντρική πλατεία της Ξάνθης, 6 ώρα ακριβώς εδώ, σήμερα Παρασκευή, 17 του Ιανουαρίου. Μην κοιτάτε πίσω το ρολόι τι λέει, είναι λίγο χαλασμένο. Δήμαρχε, το νου σου, να το δούμε λίγο αυτό. Κεντρική πλατεία είμαστε. Καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ πέρα στην κεντρική πλατεία, 6 ώρα το πρωί, με 2,5 βαθμούς. Γιατί θέλουμε να κάνουμε μια δήλωση. Ποια δήλωση είναι αυτή? Ότι τα εμπόδια είναι δώρα. Ας πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Αν τυχόν μας ακούτε, κάντε ένα like, κάντε μια καρδούλα, γράψτε μας ένα σχόλιο από το που μας παρακολουθείτε ή κάντε ένα tag αν πιστεύετε ότι ένας φίλος σας πρέπει να δει αυτό το βίντεο. Σήμερα, για να σου πω ότι σήμερα έχουμε γενέθλια! Σήμερα έχουμε γενέθλια! Σήμερα γιορτάζουμε τα... Περίμενε! 200 βίντεο! Όπα! Έτσι! Πάρ' το αλλιώς! 200 βίντεο coach the day, 200 πρωινά, 6 ώρα το πρωί ζωντανά, για να σου δώσουμε την παρακίνηση και την ενέργεια που χρειάζεται προκειμένου να ξεκινήσεις την ημέρα σου με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 200! Όλα ξεκίνησαν. Οπα. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι, ο κύριος που βλέπετε λέγεται Θεράπων Φάκας, είναι πρεσβευτής θετικής ενέργειας, είναι μαζί μας, αλλά το ερώτημα είναι ότι χρειαζόμαστε όλη αυτή την ενέργεια, όχι από τις 6 το πρωί θα έλεγα εγώ, καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας νομίζω την έχουμε ανάγκη. Καταρχήν καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας. Καλησπέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Κανονικά φωνάζω καλημέρα, αλλά τώρα συγκρατιέμαι και λέω σιγά σιγά καλησπέρα γιατί... Πούμε καλησπέρα. Λοιπόν, υπάρχουν κάποια έτσι, βίντεο δικά σας στο Facebook για την ακρίβεια, διότι και εγώ από εκεί τα είδα αυτά και εντυπωσιάστηκα. Έχετε μάλιστα και πάρα πολύ μεγάλο κοινό. Έχουμε αγαπημένους φίλους, μια μεγάλη παρέα πρωινή, ναι, που μαζευόμαστε και από τις 6 ώρα το πρωί, αλλά και πιο μετά. Τώρα πείτε μου, κάθε πρωί στις 6 εσείς ξυπνάτε για να κάνετε αυτό το βίντεο και να συνομιλήσετε και με τον κόσμο που σας βλέπει μέσα από τα social media, να τους δώσετε την ενέργεια που χρειάζονται? Όλα ξεκινούν από αυτό που πιστεύω. Πιστεύω ότι ο καθένας από εμάς έχει μια εσωτερική φωνή. Η δικιά μου εσωτερική φωνή είναι να παρακινώ τους ανθρώπους να αλλάξουν τη διάθεσή τους προς το θετικό. Είναι κάτι που θυμάμαι από τότε που ήμουν μικρός. Όποτε βρισκόμασταν σε παρέα, δεν υπήρχε περίπτωση να είμαι εγώ χαρούμενος και να μην προσπαθώ να ξεσηκώσω φίλους και γνωστούς, ακόμη και άσχετους. Στα μαγαζιά δηλαδή, ακόμα και τα άσχετα τραπέζια. Mm. Αυτό το πράγμα δεν πίστευα ότι μπορεί να γίνει κάποια στιγμή κάτι παραπάνω από ότι okay, είναι αυτό το γνώρισμά μου. Παρ' όλα αυτά, μέσα από διάφορα εμπόδια και διάφορες επιλογές, κατέληξα να κάνω αυτό που αγαπάω, να το κάνω πλέον σαν επάγγελμα. Ναι. Και να βοηθώ ανθρώπους και εταιρείες να πετύχουν μέσα από την αλλαγή της σκέψης και της νοοτροπίας και της εστίασης αυτά που θέλουν. Ναι. Είναι εύκολο τώρα να αλλάξουμε τη σκέψη μας οι άνθρωποι, γιατί καταλαβαίνετε ότι βιώνουμε και σε μια εποχή που είμαστε μέσα στο άγχος, μέσα στην πίεση, βιώνουμε δύσκολες καταστάσεις, ο κορονοϊός, τα οικονομικά. Όλα αυτά που λέμε, που ακούσατε βεβαίως και στην εκπομπή μας.
Είναι, δεν είναι εύκολο, δεν είναι κατόρθωτο, είναι απλό, δεν είναι εύκολο. Mm. Αλλά πείτε μου τι είναι εύκολο στη ζωή. Οτιδήποτε αξίζει θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια. Είτε είναι αθλητισμός, είτε είναι μια επαγγελματική επιτυχία, είτε είναι η παρουσίαση μιας εκπομπής. Δεν πιστεύω ότι εσείς κάθεστε, ξυπνάτε το πρωί, έρχεστε εδώ και αρχίζετε να μιλάτε. Υπάρχει επίπονη προσπάθεια, προετοιμασία, σκαμπανεβάσματα. Οπότε αυτό που προσπαθώ εγώ να περάσω στους άλλους είναι ότι επιλέγουμε τις δυσκολίες μας. Δυσκολίες θα έχεις και αν ακολουθήσεις αυτό που αγαπάς, για όριστο το μέλλον, δεν ξέρεις τι σου γίνεται. Δύσκολα, αλλά κάνεις κάτι που αγαπάς. Mm-hmm. Το άλλο είναι πάλι αόριστο το μέλλον, γιατί ακόμη και μια σίγουρη δουλειά να έχεις, έρχεται ένας κορονοϊός και στα φέρνει πάνω κάτω. Τα πανταλώς. Αβέβαιο μέλλον, δυσκολία για κάτι που ενδεχομένως. Αν το αγαπάς πολύ, κανένα πρόβλημα. Αν όμως ζεις σε μια δουλειά που δεν σου αρέσει, που δεν αισθάνεσαι καλά, δεν είναι αυτό το κάλεσμά σου, αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω στους ανθρώπους είναι να κάνουν το κλακ, το κλικ, όπως θέλετε, πείτε το, για να προσπαθούν σιγά σιγά, θα γίνει από τη μια μέρα στην άλλη, σιγά σιγά να δίνουν ενέργεια στη φωνή τους, έτσι ώστε αυτή να βγει μπροστά και να τους οδηγήσει προς τα εκεί που θα πρέπει να πάνε. Ποιο είναι το καλεσμά τους, δηλαδή. Βλέπετε άτομα τα οποία σας ακολουθούν. Κάνετε και κάποια σεμινάρια, να πούμε, να ενημερώσουμε σεμινάρια, τον κόσμο. Σεμινάρια, εκπαιδεύσεις, συνεδρίες, ναι. Βελτιώνεται ο κόσμος. Βλέπετε, δηλαδή, προσπάθεια που κάνετε εσείς να έχει απόδοση ή απλά είναι τη στιγμή εκείνης που σας ακούν, έχουν την ανάγκη να ακούσουν μια καλή κουβέντα και μετά γυρίζουμε και πάλι στην πολύ καλή συνηθισμένη μας νοοτροπία. Η παρακίνηση, πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ που την κάνετε. Η παρακίνηση είναι σαν το μπάνιο. Όπως κάνουμε μπάνιο, δεν κατάει πολλές μέρες. Εσείς οι γυναίκες, μία-δύο μέρες το πολύ, εμείς άντρες μπορούμε να το κρατήσουμε και λίγο παραπάνω, κάνει εβδομαδούλα. Έτσι είναι και η παρακίνηση. Αλλά σκοπός είναι να μην περιμένεις κάποιον το coaching, το life coaching και business coaching. Στην ουσία δεν κάνει τίποτα άλλο από το να σου αναδείξει τη δύναμη που έχεις μέσα σου. Ναι. Σκοπός δεν είναι να παντρευτείς με ένα coach και να πηγαίνεις συνέχεια. Σκοπός είναι να σου δώσει τη δύναμη και την πίστη ότι αυτό που χρειάζεται για να πετύχεις είναι εκεί μέσα και το έχεις χρησιμοποιήσει σε κάτι άλλο. Οπότε σκοπός τουλάχιστον ο δικός μου είναι να σου δώσω. Γι' αυτό ξεκινάει και 6 ώρα το πρωί. Ναι. Να σου δώσω το ένασμα το πρωινό έτσι ώστε την υπόλοιπη μέρα, ότι δεν θα είναι εύκολη. Αλλά τουλάχιστον να αντιμετωπίσεις με διαφορετική ενέργεια. Και αυτά που μπορείς να τα αντιμετωπίσεις και να τα ξεπεράσεις, να τα ξεπεράσεις. Αυτά που δεν μπορείς, τουλάχιστον να τα μειώσεις σε ένταση και σε βαθμό και σε. Τι σας λένε αυτοί που παρακολουθούν τα σεμινάρια, ότι με βοήθησες, έχω αποτέλεσμα ή ακούω, αλλά δεν τα καταφέρνω τελικά. Τι ισχύει από όλα αυτά? Δεν υπάρχει κάποιος, πιστεύω, που εδώ ο ίδιος ο Χριστός έκανε διδάγματα και δεν έπιασε όλους. Υπήρχαν άνθρωποι που τον πίστεψαν και τον ακολούθησαν και υπήρχαν κάποιοι που ήταν φανατικοί εχθροί του. Δεν υπάρχει κάποιος που να λέει κάτι και να βρίσκει 100% ανταπόκριση. Εγώ το δικό μου είναι ψάχνω αυτούς που είναι έτοιμοι. Όταν ο άλλος είναι έτοιμος, η πληροφορία θα του δώσει την αξία που χρειάζεται. Ψάχνω αυτούς που είναι έτοιμοι για να κάνουν το επόμενο βήμα. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο παρά να λέω αυτά που έχω βιώσει εγώ και αυτά που έχω μάθει μέσα από τα σεμινάρια, από τις εκπαιδεύσεις που έχω κάνει. Από εκεί και πέρα, τίποτα είπαμε δεν είναι εύκολο. Θα πρέπει και ο άλλος να κάνει τη δουλειά από μόνος του. Να δουλέψει με τον εαυτό του, να έρθει κόντρα με όλα αυτά τα πιστεύω που έχει μέχρι τώρα. Δεν είναι και εύκολο. Αλλά τώρα αυτά τα σεμινάρια πού τα πραγματοποιείτε? Αυτή την περίοδο λόγω του κορονοϊού δεν έχει κάτι. Γίνεται μέσω διαδικτύου, μπορεί να γίνει. Ωραία. Είτε τώρα στείλουμε διάφορα webinar, θα γίνουν και κάποια διαζώσεις, αν μας το επιτρέψει ο κορονοϊός. Είτε συνεργάζομαι και με τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου. Στο Πανεπιστήμιο, ναι. Για θέματα συμβουλευτικής. Εκεί κάνουμε πολλές συγγύσεις και πολλά προγράμματα με διάφορους άλλους φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα, τα Κέντρα Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης της Ξάνθης, της Θεσσαλονίκης, της Κομοτηνής, άλλους φορείς ιδιωτικούς και όχι. Υπάρχει δραστηριότητα. Αν θέλει να μας ακολουθήσει, μπορεί να βρει πληροφορίες περισσότερο για το ποια θα είναι η επόμενη παρουσία μας. Και μάλιστα και στο ραδιόφωνο είστε. Στο ραδιόφωνο, από εκεί ξεκίνησαν. Στην ουσία τα βιντεάκια προέκυψαν από το ραδιόφωνο. Το ραδιόφωνο. Το 2018 ξεκίνησα την πρώτη ραδιοφωνική εκπομπή πρωινή στην Ελλάδα, αφιερωμένη στην προσωπική ανάπτυξη. Σε ποιο, στην τοπικά, εδώ στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη έγινε ένα ραδιόφωνο, 6 με 8 Δευτέρα ως Παρασκευή, όπου παίζαμε μουσική και συζητούσαμε θέματα προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης, για στόχους, για όνειρα, για εμπόδια, για ποιο είναι το γιατί σου, για εσωτερική φωνή. Και εκεί που ήμασταν έτοιμοι τον Ιανουάριο του 2020 να γιορτάσουμε τα δεύτερα γενέθλια της εκπομπής, μείναμε χωρίς ραδιοφωνικό σπίτι. Μάλιστα. Επειδή όμως σημασία δεν έχει το μέσο που θα πραγματοποιήσεις τον ήρωά σου, αυτό που έχει σημασία είναι να πιστεύεις και να ψάχνεις πώς θα το πραγματοποιήσεις. Εμένα το όνειρό μου δεν ήταν να κάνω ραδιόφωνο, το όνειρό μου ήταν να έρθω σε επαφή με πολύ περισσότερο κόσμο. Όταν σταμάτησε να υπάρχει το ραδιόφωνο, έφυγα από το δεν μπορώ να κάνω ραδιόφωνο και πήγα στο πώς μπορώ να έρθω σε επαφή με περισσότερο κόσμο.
13 ναι. του μηνός ήταν η τελευταία μέρα που έκανα εκπομπή στο εκείνο το ραδιόφωνο. 17 προέκυψαν, ξεκίνησαν τα βιντεάκια, τα οποία ήταν αρχικά μόνο μέχρι να βρω καινούριο ραδιοφωνικό σπίτι. Ναι. Τελικά η ανταπόκριση και η αγάπη ήταν τόσο μεγάλη που δεν τα σταμάτησα και ούτε θα τα σταματήσω. 365 τουλάχιστον και μάλλον θα πάμε για τα 1000, θα δούμε. Πολύ ωραία. Τώρα, υπάρχει κάποια έτσι περίπτωση η οποία να σας έχει δυσκολέψει με τους ανθρώπους που επικοινωνείτε, που σας θέτουν κάποια δικά τους θέματα, κάτι δύσκολο? Είναι εκείνη η περίπτωση που καταλαβαίνεις ότι ο άλλος έχει δυναμική, ναι. αλλά επίσης καταλαβαίνεις ότι δεν έχει τη διάθεση, δεν έχει τη δύναμη να μπορέσει να κάνει το επόμενο βήμα. Δηλαδή, του λες ένα, και εκείνη που μπαίνει το συνέστημα. Και από κάποια στιγμή και μετά πρέπει να καταλαβαίνεις ότι κάποιοι άνθρωποι δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο εσύ. Mm-hmm. Δηλαδή, αν δεν θέλει ο άλλος να σωθεί, δεν μπορεί να σε πάρει μαζί του κάτω. Ναι. Εκεί είναι λίγο μια μάχη. Εδώ βέβαια, γιατί μας βλέπει και ο κόσμος και θα μπορεί, γιατί υπάρχει και μια μπαλίτσα με ένα πολύ ωραίο χαμόγελο. Έχει συγκεκριμένο σκοπό που την είναι δώρο φέρει. Από μια πολύ καλή μου φίλη, τη Ξάνθη Αντωνίου από Θεσσαλονίκη, από το Κέντρο Γραφικής Πληροφόρησης Θεσσαλονίκης. Με βοήθησε πάρα πολύ να το βλέπω και να παίρνω κουράγιο. Και από τότε το έχω κάνει το σήμα κατά τεθέν, έχει μπει και στην μπλούζα της εκπομπής και το κουβαλάμε παντού σχεδόν όπου πάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, και ένα μήνυμα έτσι που θα θέλατε να στείλετε σε αυτούς που μας παρακολουθούν και μας παρακολουθεί πολλοί κόσμος, μαθητές, γονείς, ηλικιωμένοι άνθρωποι, καταλαβαίνετε, τα ξέρετε όλα αυτά. Τι να τους πούμε? Εγώ αυτό που θέλω να τους πω είναι ότι θα φανεί λίγο δύσκολο. Δεν θα είναι τόσο καλό για τα αυτιά. Ζούμε στις καλύτερες εποχές. Όχι γιατί είναι πιο δίκαιες, όχι γιατί κάποιο άλλο λόγο. Γιατί αν ο καθένας από εμάς θέλει να πετύχει κάτι, δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Υπάρχει το διαδίκτυο, υπάρχει ό,τι πληροφορία θέλουμε στην άκρη των δακτύλων μας με μία αναζήτηση. Πολλά σεμινάρια, πολλά βιβλία εντελώς δωρεάν στο διαδίκτυο. Πολλά κοινωνικά δίκτυα που προωθούν το επαγγελματικό μας προφίλ. Οπότε, αν εμείς έχουμε όρεξη και διάθεση και πίστη πάνω απ' όλα στον εαυτό μας, δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να σταματήσει. Είτε είσαι στη Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα, στη Νέα Υόρκη, πάνω στο Δημότυχο ή στη Γάβδο. Φτάνει τώρα να έχεις ένα κινητό και μια σύνδεση στο ίντερνετ. Έτσι. Εγώ είχα μια απορία τώρα, δεν ξέρω. Το ονοματεπώνυμό σας, Θεράπων, είναι τυχαίο ή είναι αυτό το έχετε? Είναι κατασκευασμένο? Όχι, δηλαδή, κατασκευασμένο δεν είναι. Τον παππού μου λέγανε έτσι. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε, όσο ήμουν μικρός δεν πολύ άρεσε, γιατί έφαγα πολύ bullying για το όνομα. Ναι. Αλλά όσο μεγάλωνα κατάλαβα ότι μπορεί να μην είμαι γιατρός στο κομμάτι της. Θεραπεύεται ένα άλλο κομμάτι το οποίο είναι εξίσου σημαντικό. Θεωρώ και το οποίο ότι βοηθάω. Θεραπεύω, έχω ακόμη. Ναι, το ορμόμενοι έτσι από το όνομα. Θεωρώ. Η καταγωγή σας είναι από εδώ, από την Βόρεια Ελλάδα? Έχω γεννηθεί και έχω μεγαλώσει στη Θεσσαλονίκη. Στην Θεσσαλονίκη. Ξάνθη ήρθα για σπουδές, τελείωσα ηλεκτρολόγος μηχανικός στην Ξάνθη, αλλά αγάπησα και παντρεύτηκα και έχω γίνει μόνιμος Ξάνθης, μόνιμος κάτοικος Ξάνθης. Μου το λέγανε ότι μένουν οι φοιτητές και έλεγα σιγά μην μείνω εγώ στην Ξάνθη. Ναι. Μεγάλη μπουκιά φάε, μεγάλη κουβέντα μην πεις, ξέρετε την παροιμία. Είναι όμως και μεγάλες οι διαφορές τώρα από μια πιο μεγάλη πόλη να βρεθείτε σε μια εμένα μικρότερη επαρχιακή, δεν σας δυσκολεύει αυτό λίγο? Καθόλου. Όχι, την πρώτη μέρα που ήταν η δική μου δεν πέρασα πολύ καλά, γιατί καταλαβαίνετε ήθελα να φύγω από το σπίτι μόνος μου. Τη δεύτερη που φύγανε είπα εδώ είμαι, μ' αρέσει η επαφή με τον κόσμο. Και ακόμα τη λατρεύω, αυτό το πράγμα να βγαίνεις έξω και να 5-10 βήματα να σταματάς να μιλάς με κάποιον, εμένα με τρέλα, γεμίζω από αυτό το πράγμα. Στο διαδίκτυο, στα social media σας στέλνουν έτσι μηνύματα προσωπικά ο κόσμος, τι σας λένε εκεί? Και αυτό είναι κάτι που θέλω να προτείνω στον κόσμο, να μην κρατάει. Όταν παίρνεις αξία από κάποιον, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι σεμινάριο, είτε είναι εισήγηση, είτε είναι μια εκπομπή, μην την κρατάς για σένα. Αν δεν θέλεις να εκτεθείς και να το πεις δημόσια, στείλ το σε ένα προσωπικό μήνυμα. Δεν υπάρχει καλύτερο καύσιμο, γιατί ό,τι δουλειά και να κάνεις, δεν είσαι συνέχεια με στην τρελή χαρά. Ακόμη και εμείς που ασχολούμαστε με τη συμβουλευτική, έχουμε τα σκαμπανεβάσματά μας, έχουμε καταστάσεις που είμαστε πιο κάτω και από το πάτωμα. Αυτό είναι ερώτημα. Ήθελα βεβαίως να το ρωτήσω. Όχι, γιατί μπήκατε και με μια ωραία διάθεση εδώ και ένα πλατή χαμόγελο στο στούντιο και ήταν πολύ ωραίο. Δεν πιστεύω αλλά ότι υπάρχει άνθρωπος που είναι 100% όλη την ημέρα μέσα στη τρελή χαρά. Δεν θα είναι αληθινό κιόλας. Δεν θα είναι αληθινό. Ναι. Αυτό που προσπαθώ εγώ να κάνω είναι όταν θα έρθει η αναποδιά και το εμπόδιο να μην το αφήσω να κρατήσει πολύ καιρό. Mm-hmm. Αν να κρατήσει μια μέρα, να το κατεβάζω στη μισή, στη μια ώρα. Αν να κρατήσει ένα μήνα, να το κατεβάζω στη μια εβδομάδα. Mm-hmm. Δεν υπάρχει. Ναι. Η θετική σκέψη δεν σημαίνει ότι βάζω παροπίδες και δεν βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Mm-hmm. Άλλο τι μου συμβαίνει, άλλο πώς θα αντιδράσω εγώ σε αυτό που μου συμβαίνει. Ναι. Και εντάξει, εγώ μπορεί να μην έχω χτύπα ξύλο κάτι πολύ άσχημο στη ζωή μου. Υπάρχουν άνθρωποι όμως που χτυπήθηκαν άσχημα από τη μοίρα, με θέματα υγείας, με θέματα πολιός κτλ. Και παρόλα αυτά βρήκαν τη δύναμη
και γυρίζουν και λένε γιατί όχι.gr, ένα podcast, το πρώτο καλύτερο ελληνικό podcast, ναι. Podcast Αντώνης Αρβανιτάκης, νέος, κόπηκε το, χτύπησε σε ατύχημα και του κόψανε το πόδι μετά από 5-6 χρόνια συνεχών εγχειρήσεων. Mm-hmm. Και βγαίνει στο podcast και λέει ότι ευτυχώς μου συνέβη αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Τώρα, πού μπορεί να σας βρει κάποιος στο διαδίκτυο για να μάθει? Μπορεί και να μας βρει στα social, στο Coach the Day, προπόνηση τη μέρα όπως το ακούσουμε, mm-hmm. στο Facebook, Instagram και YouTube, που θα δει όλα τα βιντεάκια εκεί πέρα. Και από 28 του μηνός, κάθε πρωί 6 ώρα ζωντανά, Δευτέρα ως Κυριακή, στο σελίδα του Facebook ζωντανά. Mm-hmm. Και από 28 του μηνός, στο star38fm.gr, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 το πρωί.